Βραδιά αγάπης και αλληλεγγύης για τη στήριξη του Συλλόγου Αγάπη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Δημοτικό Κήπο του Ρεθύμνου. Η Γκρεκοτέλ και το προσωπικό των ξενοδοχείων της στην Κρήτη διοργάνωσαν την ετήσια ψυχολογική εκδήλωση με τη στήριξη των Ρεθυμνιωτών. Αυτή την εποχή υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες, αλλά νομίζω αυτή η ομάδα πρέπει σε προτεραιότητα να έχει την υποστήριξη, όπως κάθε χρόνο έμπραχτα οι Ρεθυμνιώτες τη δείχνουν και στηρίζουν μαζί με την προσπάθεια της Γκρεκοτέλ και όλο του προσωπικού των ξενοδοχείων της στην Κρήτη εμπράκτος την αγάπη τους. Έχω δει και έχει εκφράσει ο κόσμος τέτοια αγάπη για αυτή την προσπάθεια, για το σύλλογο, για τον κόσμο που δουλεύει μέσα στο σύλλογο, για τους εκπαιδευόμενους μας, που πραγματικά έχω εκπλαγεί. Τέτοια αυθορμησιά δεν έχω ξαναζήσει. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Γκρεκοτέλ που χρόνια τώρα πραγματικά με αυτή την προσπάθεια, με αυτή την ψυχαγωγική βραδιά στηρίζει οικονομικά ένα μεγάλο κομμάτι του συλλόγου. Η εκδήλωση περιλάμβανε πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους, με την ευγενική συμμετοχή των Μανώλη Κονταρού και του Ομίλου των Βροκοφόρων της Κρήτης. Όλοι έχουμε ανάγκη την αγάπη. Μια βραδιά αγάπη σήμερα για το Σύλλογο Αγάπη και ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί συμμετέχει. Ο Σύλλογος Γονέων και Δαιμόνων και Φίλων των Ατόμων, Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία Αγάπη ιδρύθηκε το 1989 στην πόλη του Ρεθύμνου. Σκοπός του Συλλόγου είναι να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εκάστοτε εκπαιδευόμενων στη μονάδα ΑΜΕΑ καθώς και των οικογενειών τους. Γι' αυτό και όλη η δομή του προγραμμάτων έχει στόχο την αξιοποίηση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του κάθε ατόμου. Τα έσοδα της βραδιάς διατέθηκαν εξ ολοκλήρου όπως πάντα στο Σύλλογο για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της μονάδας ΑΜΕΑ.